Καταρχήν συγχαρητήρια για την νίκη και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε. Αρχικά, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε ο σημερινός αγώνας? Κρίθηκε, ναι. Ήταν περίεργο παιχνίδι, γιατί δεν ήταν καλό παιχνίδι στην αρχή, δεν ξεκίνησε καλά. Ναι, έπρεπε να εμείς διαφορά, αλλά οι ρυθμοί δεν ήταν διαφορετικοί από αυτό που έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Νομίζω ότι βρήκαμε σιγά σιγά τον εαυτό μας και στο τρίτο σετ που μας κόντρερε ο Παναθηναϊκός ήταν όπως έγινε σε άλλα παιχνίδια που όταν πήγαινε στην πίεση και στο πόντο δείχναμε χαρακτήρα και το παίρναμε. Αυτό δείξαμε ότι το θέλαμε πολύ για να κερδίσουμε. Τι πιστεύεις ότι είναι, ας πούμε, το μυστικό της επιτυχίας που έκανε την ΑΕΚ να ξεχωρίσει από τις άλλες ομάδες και να κατακτήσει τελικά το πρωτάθλημα? Το μυστικό της επιτυχίας νομίζω είναι η δουλειά, αυτό που είπα και άλλη φορά, που έχουμε δείξει όλα τα κορίτσια, η ομαδικότητα που έχουμε δείξει μέσω του κλίματος, το καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ μας. Αυτό και το έχεις και Θεός. Έχεις κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Φέτος κατακτάς ακόμα ένα, αλλά αυτή φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ναι. Πώς αισθάνεσαι με τη σκέψη ότι το όνομά σου συνδυαστεί, με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας, είναι το πρώτο πρωτάθλημα του τμήματος? Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι κάθε πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερο και πόσο μάλιστα αυτό που είναι το πρώτο της ΑΕΚ και βοήθησα και εγώ, συνέφερα και εγώ σε αυτό, δηλαδή, στο να γίνει, να επιτύχει το στόχο της ΑΕΚ. Είμαι χαρούμενη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.